παραφιλολογία λαμβάνουν τέλος. Ο Μάικλ Ντάγκλας στο πλαίσιο προώθησης της νέας του ταινίας στο Βερολίνο μιλά για το γάμο του και διαβεβαιώνει πως ναι μεν υπήρξε ένα διαλυματάκι στον έγγαμο βίο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τέθεται ζήτημα διαζυγίου. I have a crisis at home? No, I think the press has a crisis. We are fine. My wife and I are fine. We take a temporary separation, but the press, it gives you stuff to write about. Προμηνώς, δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού σκανδαλοθερικού τύπου μιλούσαν για αυλαία στο γάμο του ζεύγους Douglas Jones, δίνοντας μάλιστα λεπτομερή στοιχεία ακόμη και για το ποσό που θα έπρεπε να πληρώσει ο 68χρονος ηθοποιός στην κατά 25 χρόνια νεότερη Catherine Zeta-Jones. Αμφότεροι τότε προτίμησαν το δρόμο της σιωπής, μέχρι τώρα που ο ίδιος ο Michael Douglas διαψεύδει τα δημοσιεύματα. Εμφανίστηκε δε σε άλλο φεστιβάλ φορώντας τη βέρα του. Why don't you come work for me? As what? Ο Μάικλ Ντάγκλας πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Στίβεν Ζόντεμπεργκ, υποδιόμενο στο διάσημο πιανίστα Λιμπεράτσε. Η ταινία πραγματεύεται την ομοφιλοφιλική σχέση του Λιμπεράτσε με ένα νεαρό, τον Σκον Θόρσεν, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ματ Ντέιμον, και πάνω στο βιβλίο του οποίου στηρίχθηκε το κινηματογραφικό σενάριο. Στη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας.